Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα το μάθημα θα είναι λίγο σύντομο. Κάνω μια σύνταξη να δούμε όλα, εντάξει. Πρώτα να συνδέσετε στους αφόρα και μετά στους πλειάδες. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεστε στο σημείο, να κάνετε μια σύνδεση στους αφόρα πρώτα για να περάσετε το firewall. Λοιπόν, εμένα μπήκε κανονικά. Τώρα από το Zafora κάνουμε SSH στο πλειάδες. Και RDL. Λοιπόν, αρχικά με ρωτάτε απορίες που έχετε. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για απορίες και για το MPS. Λοιπόν, το Pavla Psi χρειάζεται όταν θέλεις να κάνεις forward. Για παράδειγμα, το X11, το γραφικό πούμε, που έχει, απαιτεί το παράμετρο Pavla Psi, Pavla Y. Όταν συνδέεσαι με SSH για να γράφεις, μπορείς και να το παραλείψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν θες το βάζεις για να είσαι σίγουρος. Tab 4, μικρή συνάντηση. Ναι, θα πω και το MPS. Να απαντήσω λίγο στον 48, λέει στην Tab 4. Λοιπόν, μπορείς να το με QSAP, νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις scan σε όλα τα... Επομένως, θα μπορούσες να κάνεις MPI και να βάλεις παράμετρο Pavla N και έναν αριθμό, θες εσύ, ας πούμε, 5 nodes ή περισσότερα για την εκτέλεση. Και μετά την όνομα του αρχείου. Το MPI Run στην ουσία θα τρέξει τοπικά το πρόγραμμά σου, αλλά θα τρέξει με πολλά instance, οπότε δεν θα έχεις πρόβλημα στην θεωρία του προγράμματος. Οπότε καλύτερα κάνε το έτσι. Λοιπόν, θα αναφερθώ λίγο στο MPS τώρα. Για το MPS της Τετάρτης θα έχετε να κάνετε ένα Hello World, το οποίο θα εκτυπώνει το Hello World μόνο σε κάποια runs. Συγκεκριμένα δηλαδή μπορεί να συζητηθεί να τυπώνεται το Hello World σε άρτια ή περιτά, ή ας πούμε κάτω από το μισό ή πάνω από το μισό κτλ. Αυτό θα το κάνετε υλοποίηση εκεί και θα το κάνετε υποβολή στο QSAP για να τρέξει. Εγώ θα σας δείξω κάτι αντίστοιχο για όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, αρχικά είπαμε με τον Nano μπορούμε να έχουμε ένα αρχείο, θα το ονομάσω mps.com. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το αρχείο κάνουμε include και επειδή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και το MPI,
κάνουμε εγκλήρωση για το mpi.h. Λοιπόν, με τα include μας την τάξη, οπότε θα προχωρήσουμε στο κύριο κύρια συνάρτηση name, και είναι τύπου αέρα. Ως πρώτη παράμετρο ορίζουμε τον αριθμό των παραμέτρων που παίρνει το πρόγραμμά μας. Ως δεύτερη παράμετρο έναν πίνακα αριθμών. Είναι οι παράμετροι μας κατά σειρά. Για να είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα μέχρι στιγμής, πρέπει να βάλουμε 10 το 0. Οπότε, ως αυτό το σημείο είναι ένα στάνταρ πρόγραμμα. Συνέχεια όμως, μέσα σε αυτό θα πρέπει να γίνει μια αρχικοποίηση του MPI. Καλό θα είναι να κάνετε και κάποιο έλεγχο ότι έγινε αρχικοποίηση σωστά. Επομένως, μπορείτε με την MPI init. Και τις ίδιες παραμέτρους. Να αρχικοποιήσετε το MPI. Ως επιστροφή θα έχουμε, θα έχουμε το 0 αν γίνει σωστή η αρχικοποίηση. Αν είναι λάθος η αρχικοποίηση, θα μας επιστραφεί ένα νούμερο διαφορετικό του 0, ποιο είναι ο κωδικός του σάλλου. Οπότε θα αποθηκεύσω εγώ την επιστροφή άρτησης αρχικοποίησης και θα ελέγξω εάν η επιστροφή είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα. Κάνω μάλλον MPI abort. Και ένα νούμερο, ας πούμε, ένα. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχω κάνει αρχικοποίηση του MPI, έχω ελέγξει αν έχει γίνει σωστά αρχικοποίηση και χειρίζομαι και ένα πιθανό λάθος με την MPI abort. Ωστόσο, με την αρχικοποίηση θα πρέπει να απελευθερώσουμε στο τέλος και το MPI, επομένως θα πρέπει να καλέσουμε την MPI finalize. Και μέχρι στιγμής αυτός είναι ο βασικός τελετός ενός προγράμματος MPI. Λοιπόν, για το MPS τώρα, εσείς θα πρέπει να τυπώνετε το Hello World σε κάποια συγκεκριμένα ranks. Επομένως, θα πρέπει να να καλέσετε την άρτηση MPI.com rank για να πάρετε το τρέχον rank του προγράμματος. Επομένως, θα αφήσω εγώ μία μεταβλητή, η οποία θα είναι το rank, θα το πείτε και gold rank, δεν έχει σημασία. Καλώντας λοιπόν τη μεταβλητή MPI, το παράμετρο το MPI.com, και δεύτερη τη μεταβλητή στην οποία εκχωρούμε, αποθηκεύεται ουσιαστικά στη μεταβλητή word rank, στην ακέραια μεταβλητή, ο αριθμός, ο τρέχον αριθμός του rank. Από εδώ και πέρα θα πρέπει, ανάλογα με το τι θα σας ζητηθεί, να κάνετε μία συνθήκη. Η συνθήκη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, ας πούμε, την εκτύπωση του μηνύματος όταν το rank είναι άρτιο. Για να δείτε εσείς αν το πρόγραμμα είναι άρτιο ή περιττό, θα πρέπει να κάνετε το εξής. Μην
μια συνθήκη if θα εξετάζεται εάν το υπόλοιπο της διαίρεσης του word done με το 2 είναι 0 ή 1. Το υπόλοιπο της διαίρεσης, για να γίνει η πράξη αυτή, συμβολίζεται με το επί της 100, είναι η πράξη του ο τελευταίος, και στην ουσία συμβολίζει την ακέραια τιμή του υπολείπου μεταξύ των δύο πλευρών. Οπότε, εάν εγώ βάλω το 2 εδώ, εάν έχω τον αριθμό 2, 4, 6, δηλαδή αν έχω άρτιο αριθμό, το υπόλοιπο της διαίρεσης θα είναι 0. Αν έχω κάποιον περιττό αριθμό, παράδειγμα το 3, το 5 κτλ, το υπόλοιπο της διαίρεσης θα είναι 1, επομένως θα γνωρίζω αν ο αριθμός είναι περιττός. Οπότε, κάνοντας κλίση, ελέγχω εάν ο αριθμός του rank είναι άρτιος. Και εάν όντως είναι, κάνω μία print edge, η οποία δίνει το μήνυμα hello world. Για να κάνω αποθήκευση, με τον Άνω κάνουμε Ctrl Omicron, πατημένο ταυτόχρονα, και πατάμε Enter για να επιβεβαιώσουμε το όνομα του αρχείου. Συνέχεια, για να κάνουμε έξοδο, πατάμε το Ctrl X. Για να τρέξουμε τώρα αυτό το πρόγραμμα, θα σας ζητηθεί να το κάνετε υποβολή με το QSub. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε ένα παλιότερο sub που έχω δημιουργήσει για να το ξαναγράφω. Όπως κάθε script που επιλείται σε περιβάλλοντα Unix κλπ, χρειάζεται να ορίσουμε στην πρώτη σειρά το κέλυφος. Στα συστήματα εμείς επιλέγουμε το SH, το κέλυφος SH, δηλαδή με την δίεση και το θαυμαστικό και στη συνέχεια το path του SH, ορίζουμε ότι το script μας θέλουμε να εκτελεστεί με το SA. Συνέχεια ορίζουμε τις παραμέτρους του συστήματος υποβολής. Με την N ορίζουμε το όνομα της παραμέτρου. Με την παύλα J ορίζουμε το join ουσιαστικά του output και του error, δηλαδή ότι θέλουμε το output και το ασφάλματα να βγαίνουν στο ίδιο αρχείο. Εδώ ορίζουμε τα nodes και τους επεξεργαστές που υπάρχουν σε κάθε node. Και εδώ ορίζουμε έναν εκτιμόμενο χρόνο εκτέλεσης από εμάς. Την τελευταία γραμμή είναι ουσιαστικά η εκκίνηση του προγράμματος, το MPI run και ο δεύτερη παράμετρο, το απόλυτο την απόλυτη διαδρομή του εκτελέσιμου. Επομένως, πριν κάνουμε την υποβολή, θα πρέπει να κάνω compile το MPI CSE, το MPS με την παράμετρο WBall, να μας βγάλει και τα volumes, και ως έξοδο το αρχείο MPS. Πρέπει να δώσω δικαιώματα στο αρχείο MPS, τελέσιμο, το SYN X. Και στη συνέχεια να βεβαιωθώ ότι στο αρχείο μου, στο script μου, η απόλυτη διαδρομή συμβαδίζει με αυτή που υπάρχει όντως στο σύστημα, η οποία είναι το Chrome/MPS. Κατά την υποβολή του, θα εκτελέσουμε το QSub με παράμετρο το script που έχουμε δημιουργήσει.
Λοιπόν, και βλέπουμε ότι η εκτέλεση έγινε. Μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενα του αρχείου, το CAD. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι εκτελέστηκε 4 φορές. Εγώ για να είμαστε πιο σωστοί, κάνουμε μια μετατροπή. Θα έχουμε και τον αριθμό του RAN στο Hello World. Οπότε, μια αλλαγή που θα κάνω θα είναι εδώ να βάλω θα ξανακάνω compile. Πρόγραμμά μου και θα το ξανακάνω υποβολή με το Q-Sub. Οπότε, παρότι η σειρά δεν είναι σωστή, το ξέραμε αυτό, βλέπουμε ότι εκτυπώνονται όλοι οι άρτιοι αριθμοί. Δηλαδή, το Hello World εκτυπώνεται μόνο από τα runs τα οποία είναι άρτια. Λοιπόν, ναι, θα δείξω τώρα και πώς εκτυπώνονται οι περιττοί αριθμοί. Σε αυτή την περίπτωση, εσείς θέλετε απλά να αλλάξετε αυτή εδώ τη συνθήκη και συγκεκριμένα με το τι θα ισούτε. Δηλαδή, εάν το υπόλοιπο της διάρκειας του 2 είναι 1, σημαίνει ότι ο αριθμός είναι περιττός. Επομένως, για να το ξανατρέξω και έτσι, βλέπουμε ότι αυτή τη φορά εκτυπώνονται περιττά runs, το 1, το 3, το 5 και το 7. Οπότε, ανάλογα με το τι θα σας δει, αν είναι άρτιο ή περιττό, θα πρέπει να αλλάξετε την συνθήκη αυτή με 0 ή 1. Υπάρχει και μία τρίτη περίπτωση, η οποία θα σας ζητά να εκτυπώνετε τα ranks τα οποία είναι, ας πούμε, πάνω από τα μισά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρείτε και το μέγεθος του communicator. Οπότε, όπως ξέρουμε και από προηγούμενα, καλέσουμε να δημιουργήσω μια μεταβλητή ακέραια, η οποία θα την ορίσω σαν world size. Σε αυτή την περίπτωση, θα καλέσω την μεταβλητή με συνάρτηση MPI code size, τότε παράμετρο ίδια, δεύτερη παράμετρο έχουν τις ενέργειες της νέας μεταβλητής. Οπότε, ξέροντας το συνολικό αριθμό των runs ουσιαστικά και το τρέχον run, μπορούμε να βρούμε εάν το τρέχον run είναι πάνω από τη μέση ή κάτω από τη μέση. Για να γίνει αυτό, πρώτα θα πρέπει να βρούμε την μέση. Οπότε, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να ορίσουμε μια καινούργια μεταβλητή ή στην ίδια, ό,τι θέλετε. Ονομάσω έτσι. Η οποία θα είναι μέγεθος για 2.
Λοιπόν, με αυτή τη μεταβλητή τώρα, εμείς γνωρίζουμε σε αυτή τη μεταβλητή το μισό, δηλαδή το μισό μέγεθος του communicator, και μπορούμε στη συνέχεια στην σύγκριση, θα κάνω βασικά άλλη μία από πάνω, για να είναι όλο μαζί αυτά. Κάνω μία η οποία θα ελέγχει εάν το goal rank είναι μικρότερο από το μισό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε απλά να εκτυπώσουμε. Αυτό θα γίνεται στην περίπτωση που σας ζητηθεί να είναι όταν το rank είναι κάτω από το μισό του συνολικού αριθμού το rank. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βάλετε case, σε περίπτωση που σας ζητηθεί να είναι μεγαλύτερο, θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη λεστή, να το βάλετε μεγαλύτερο, ώστε να τυπώνονται τα μεγαλύτερα rank. Οπότε, συνοψίζοντας, αυτό θα είναι στην περίπτωση που σας ζητηθεί να εκτυπώνετε ranks τα οποία είναι μεγαλύτερα από τη μέση ή μικρότερα από τη μέση, και όλο το υπόλοιπο στην περίπτωση που σας ζητηθεί να εκτυπώνετε άρτια ή περιτά ranks. Ναι, μπορείς να βάλεις και ίσον. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητα λάθος αυτό. Δηλαδή το θεωρώ λεπτομέρεια. Σημασία έχει η λογική του να βρείτε, ας πούμε, το μισό μέγεθος του communicator και να κάνετε σωστά τη συνθήκη. Οπότε, ξαναλέω ότι αν χρειαστεί να κάνετε μόνο άρτια ή περιττή σύγκριση, θα πρέπει αυτά που έχουμε μαρκάρει τώρα να τα παραλείψετε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αυτές τις σειρές. Εάν θέλετε να βρείτε αν σας ζητείτε βασικά να βρείτε μεγαλύτερα ή μικρότερα από τη μέση, θα πρέπει να κάνετε αυτά και όχι αυτή εδώ τη σύγκριση. Λοιπόν, θα περιμένω λίγο για απορίες. Αν θέλετε να το τρέξω, μπορείτε να δείτε το. Αυτό ήταν το NPS, παιδιά. Το εργαστήριο, το 6 είναι κανονικά να δούμε το 6. Βέβαια το 6 είναι συνέχεια του 5, οπότε λόγω περιορισμένου χρόνου δεν θα το κάνουμε. Θα το δείτε δηλαδή εκεί. Στο sub SH δεν το ορίζουμε με N5, δηλαδή θα σου δείξω. Όταν κάνεις υποβολή με το Q-Sub, ορίζεις εδώ σε αυτή τη σειρά του πόσα nodes θες και πόσους πόσες διεργασίες ανανοούν. Σε περίπτωση, ας πούμε, εντάξει, αυτό δεν θα το χρειαστείτε για το NPS, αλλά όπως είδαμε και πριν, αν θέλετε να τρέξετε τοπικά στο Zafora, στο Pleiades, στο πρόγραμμα, μπορείτε να τρέξετε με NPI Run, Pavla N, έναν αριθμό, ας πούμε, 5 και το NPS. Οπότε κάνει κάτι αντίστοιχο, απλά τρέχει μόνο την μόνο στον υπολογιστή. Θέλετε.
αυτό θα είναι το MPS που θα σας δείξει να κάνετε αύριο. Και εδώ βλέπετε ότι έτρεξα το MPS, το καινούργιο MPS που κάναμε με τη σύγκριση κτλ. Πια δεν υπάρχουν αναγκαστικά RAN και μάλλον έχετε κάποιο θέμα με τη διεύθυνση μνήμης, όπως είπε και κάποιος πιο πριν. Θα πρέπει να βγαίνουν από το 0, από το 1 και πάνω. Από το 0 και πάνω. Το 0 βασικά είναι το root RAN, από εκεί ξεκινάνε όλοι. Τα αρχαία set που ζητάει στις εργασίες δεν τα στέλνουμε με print screen, θα πρέπει να τα κάνεις ένα zip και θα βάλεις μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία με τις απαντήσεις κτλ. Δηλαδή βάζεις το πηγαίο κώδικα, το τελεία σε ας πούμε μέσα σε ένα φάκελο και μετά το κάνεις όλο zip. Κάνει το βάλει το το κώδικα. Δείχνει τα ranks που είναι πάνω από τη μέση. Οπότε καλύτερα παιδιά να μην βάλετε το ίσον. Έτσι. Η μέση αν έχουμε 5 τα ranks θα είναι το 2,5, επομένως λοιπόν το 3-4. Εδώ έχω βάλει και τις δύο περιπτώσεις μέσα, οπότε να τονίζω μην γράψετε όλα αυτά. Εάν σας ζητεί μεγαλύτερο ή μικρότερο, γράφετε αυτά και αυτά. Εάν δεν σας ζητεί, απλά παραλείπετε το πάτο. Θα το γράψω και σε επόμενο. Λοιπόν, λοιπόν. Απλά το άρτιο και το περιτά να ξέρετε ότι είναι 0-1. 0 και άρτιο, 1 και περιτό. Και για μεγαλύτερα ή μικρότερα τιμές, αλλάζετε αυτό το σύμβολο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Εάν έχετε άλλες απορίες, μπορείτε να μου στείλετε και στο mail. Το εργαστήριο ίσως να προλάβουμε εδώ. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.